Ακόμα και τα σπουδαιότερα και από τα ύψιστα γεγονότα, η συνήθεια. Βεβαίως. Καλόν είναι η συνήθεια η καλή, αλλά και αυτή ακόμη χρειάζεται προσοχή. Και το λέω αυτό, διότι και σε αυτό ακόμη το σημαντικότατο γεγονός που συνέβη με της γης από το Θεάνθρωπο την Ανάσταση, προσπαθεί να μας αφαιρέσει ο πειρασμός διαμέσου της συνηθίας τι αξία έχει αυτό το τρισμέγιστο γεγονός. Αν το πάρω πρακτικά, που ήμουν μικρός, πίστευα ότι και στην Ανάσταση, εγώ προσωπικά, που ήμουν πολύ μικρό παιδί, 7-8 χρονών, τότε που και οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ απλοί και δεν πήγαν τα τόσα μέσα, πίστευα ότι Μεγάλη Παρασκευή όντως ο Χριστός θάπτεται και την Ανάσταση ανασταίνεται ο Χριστός. Ακόμη ο λογισμός μου έλεγε ότι και τον βλέπουν οι άνθρωποι. Και γιατί όχι να μην τον βλέπουν αυτοί που έχουν καθαρά τα εισιτήρια, αυτοί που καθαρά τα αστεία, το βλέπουν. Εγώ ζω τώρα την 81η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού ως εορτή. Ως εορτή εορτών, όπως λέγει η εκκλησία μας, και ως πανηγύρευον. Ο Θεός γνωρίζει στο καθένα μας πώς ανασταίνεται μέσα ο Κύριος, ή τι ανασταίνεται ο Κύριος. Ως θέμα, η Ανάσταση βέβαια είναι το θέμα μας, αλλά θα το πάρουμε από ένα εωθηνό Ευαγγέλιο, να το δούμε λίγο ζωντανά και ανθρώπινα, και θεϊκά και ανθρώπινα. Διαβάζω το κομμάτι που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές όσοι πηγαίνουν πρωί στην εκκλησία. Το καιρό εκείνο ο Αναστάς, ο Πέτρος Αναστάς έδραμε επί το μνημείο και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνο. Οθόνια ήταν τα ενδύματα της ταφής και το σουδάριο που τον είχαν περιδηλίξει στον Κύριο. Πρωί-πρωί σηκώθηκε, Αναστάς σηκώθηκε και πήγε στο μνημείο και βλέπει εντελώς μόνα τα της ταφής σάβανα, εδώ λέγαμε σήμερα εμείς. Και απήλθε προς εαυτόν, θαυμάζον το γεγονός, και ήρθε στα συγκαλά του και απορούσε για το γεγονός ότι βλέπει ή έβλεπε τα οθόνια κείμενα μόνα. Και ενώ ήταν στην έκπληξη αυτή, ιδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμιν, απέχουσα σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ. Δύο, λέει, άλλοι μαθητές
ο Λουκάς και ο Κλεόπας. Ήσαν, λέει, πορευόμενοι, βρισκόντουσαν, λέει, καθοδόν, πήγαιναν στον δρόμο προς τους Εμαούς, κόμοι, πόλη, απέχουσα σταδίους 60 επί 120, 120 μέτρα είναι το στάδιο, επί 60, κανένα χιλιόμετρο περίπου, έτσι, από Ιερουσαλήμ ή όνομα Εμαούς, πηγαίνανε από Ιερουσαλήμ προς Εμαούς. Μας είναι γνωστά, αλλά ακούστε αδέρφια μου, να μην με ξαπατά ο πειρασμός για τα επαναλαμβανόμενα. Δεν υπάρχει κάτι στη ζωή μη επαναλαμβανόμενο. Πες εσείς, κάτι ανθρώπινο που δεν επαναλαμβάνεται. Όλα επαναλαμβάνονται. Εδώ δε στην Εκκλησία το επαναλαμβανόμενο παγιώνει καθαρότητα ψυχής. Καθαρίζει, γιατί όλα τα πράγματα που λερώνονται, όλα καθαρίζονται. Και η ψυχή λερώνεται και η ψυχή καθαρίζεται. Αυτό είναι το πλυντήριο της ψυχής, η μελέτη των γραφών. Καθαρίζει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, έχει δύναμη, το είναι μας. Και πήγαιναν στον δρόμο λοιπόν και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συνεδρικότων τούτων και συζητούσαν μεταξύ τους ο ένας, ο τον άλλον, για όλα τα συμβάντα της εβδομάδας. Τι είχε συμβεί την εβδομάδα που πέρασε. Και εγένετο εν τον πηλήν αυτούς και συζητήν και ενώ λέει συνομιλούσαν και συζητούσαν μεταξύ τους τα συμβάντα που είπαμε, τα γύρω από τη Σταύρωση του Κύριου, όλα τα γεγονότα. Εκεί σας αυτός ο Ιησούς, στην πλησία ο Χριστός και συνεπορεύεται αυτής. Παρεούλα πηγαίνανε προς τους Εμαούς. Οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν. Η γνωστική δύναμη των ματιών, η γνωστική δύναμη, εκρατεί το λέει. Μποδιζότανε να μην γνωρίζουν ποιος είναι ο συνοδοιπόρος. Να βάλουμε τον εαυτό μας δίπλα, συνοδοιπόρο τον Χριστό. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι συλλόγοι ούτι ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες. Αυτά που ακούω και λέτε αναμεταξύ σας, τι είναι οι λόγοι ούτι, αυτά που λέτε μεταξύ σας. Τι συζητάτε. Ναι, σαν πως και δεν ήξερε ο Χριστός, τι συζητάτε. Λοιπόν, αλλά ήθελε να τους ανοίξει τα μάτια. Μάλιστα. Και εστέσκει η θροπή και είσαστε κιόλας και θλιμμένοι και με το κεφάλι κατεβασμένο κάτω, σκηνθρωπός είναι ο Κύριος που είναι το κεφάλι κατεβασμένο κάτω. Εδώ προφανώς, αφού συζητάγανε γεγονότα θλιβερά, λέει, συζητάγανε τι συνέβη την εβδομάδα που πέρασε και είχα σκηνθρωπό το κεφάλι. Αποκριθείς δε εις όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ». Να το πούμε στη γλώσσα δική μας, «Καημένε άνθρωπε, δεν πήρες καμπάρι τίποτα, στον κόσμο σου κατοικείς, στον κόσμο σου κατοικείς μόνος». Εσύ πού είσαι, μα. Σε άλλο κόσμο, σε άλλο κόσμο βρίσκεσαι. Μας μιλάει ο Χριστός. Άρα για πού βρισκόμαστε εμείς είναι το θέμα. Πού βρισκόμαστε εμείς είναι το θέμα. Όχι, πού βρισκόταν ο Χριστός. Λοιπόν, και ο καίγνος τα γενόμενα εν αυτοί είναι τις ημέρες ταύτες. Και δεν πήρες καμπάρι από εκείνα που έγιναν
στα αεροζόλυμα αυτές τις ημέρες. Το πρόσωπο που πρωταγωνίστησε δεν το ήξερε. Το ζούσαν οι άλλοι. Ξέρετε τι είναι μεγάλη δουλειά αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αλλά εκρατούν το οι οφθαλμοί του μη επιγνώμεν. Τα μάτια. Ας έχεις μάτια, δεν βλέπεις όμως. Έτσι είναι. Μάλιστα. Και είπεν αυτής, ποια, δεν γίνεις τι έγινε αυτές τις μέρες, ποια γεγονότα. Προσεποιήθη ο Κύριος ότι δεν γνώριζε τα γεγονότα. Ιδε είπον αυτό, τα περισσού του Ναζωραίου. Όσε γένετο αγίου προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο. Ακούτε τι του λένε. Αυτός ήταν ο προφήτης, λέει. Και στα έργα πρώτα και στα λόγια. Εν έργο και λόγο βάζει γραφή. Εναντίον του Θεού, ενώπιον του Θεού. Και παντός του λαού. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου. Οι αρχιερείς και οι άρχοντες εις κρίμα θανάτου το κατεδίκασαν εις θάνατο. Και εσταύρωσαν αυτό. Εμείς δε ελπίζομαι, τρέφαμε την ελπίδα. Αλλά δεν έγινε αστηθεί. Ότι αυτός εστίν ο μέλλον αλυτρούστε τον Ισραήλ. Ότι αυτός είναι ο αλυτρωτής του Ισραήλ. Αλλά για συμπάση τούτης, αλλά με όλα αυτά, τρίτη ταύτη ημέρα Άγιε σήμερα. Έχει περάσει σήμερα ήδη τρίτη ημέρα. Αφού ταύτα εγένετο, αφού έγιναν όλα αυτά. Αλλά και οι γυναίκες την έσεξη μόνο, εξέστησαν ημάς. Αλλά είναι και μερικές γυναίκες, λέει, εξέστησαν, παρουσίασαν φαινόμενα μεγάλου θυσιασμού μέχρι τρέλας. Γιατί γενόμενε όρθροι από το μνημείο, πήγαν πρωί-πρωί στο μνημείο, λέει. Και μη έβρουσε το σώμα αυτού, ήρθον λέγουσε οπτασία να γέλλον νεράκια. Γύρισα πίσω και μας είπανε, πήγαμε και ήβραμε στο μνημείο δύο αγγέλους. Οπτασία αγγέλων τώρα και έλεγε. Μας είπαν ότι ήταν αγγέλους. Μη ευρούσε το σώμα αυτού και ότι δεν βρήκαν το σώμα. Ήρθον λένε και ήρθον και απήρθον την έσ των συνημήν επ' των μνημείων και έβρον ούτω. Μετά από αυτές πήγαν άλλοι από εμάς και απήρθον έφυγαν και πήγαν την έσ μερική των συνημήν από την παρέα μας που ανήκει στο Ναζωραίο την παρέα και έβρον ούτω ακριβώς ό,τι είπαν οι γυναίκες που πήγαν πρωί-πρωί, το ίδιο μας είπαν και αυτοί, ότι είδαν μαγέλους δηλαδή. Το σώμα δεν το βρήκαν. Καθώς και οι γυναίκες, όπως τα είπαν και οι γυναίκες. Και αυτός είπε προς αυτούς, «Ω ανόητη και βραδίστη καρδία, του πιστεύειν επί πάση εις Ελλάδισαν προφήτη». Ω ανόητη, ο άνθρωποι που δεν έχετε μυαλό καθόλου, βραδείς. Την καρδία σημαίνει που η καρδιά σας δεν τσουλάει καθόλου ώστε να αποδεχτείτε αυτό που σας είχε πει. Του πιστεύει ή σε λάζει σε προφήτη. Καλά, σε έχετε διαβάσει, της λέει. Και οι προφήτες είχαν πει ότι θα αναστηθεί. Δεν σας πάει καθόλου το μυαλό. Τόσο δεν, λέει, ανόητη και βραδείς, προσέξτε το αυτό, ανόητη και βραδείς, τι καρδία, δεν έχει στο μυαλό. Τόσο, λέει, δυσκύνει την καρδιά σας. Δεν παίρνει μπρος να καταλάβετε αυτά που οι προφήτες είπαν.
ουχή ταύτα αντιπαθεί τον Χριστό. Αυτά που συζητάτε. Δεν έπρεπε να τα πάθει ο Χριστός. Έπρεπε να τα πάθει. Και εισευθύνει στη δόξα αυτού και στη συνέχεια να ανέβει στη δόξα του. Και αυξάμενος από Μωυσέως και από πάντων των προφητών και αφάριξε να τους κάνει διδαχή αρχίζοντας από τον Μωυσή και όλους τους προφήτες διερμήνευε αυτής εν πάσες τεγραφές τα περί αυτού. Τους έδινε σαφείς εξηγήσεις για όλα όσα συνέβησαν ένα-ένα γύρω από το πρόσωπό του, περί αυτού, γύρω από το δικό του πρόσωπο. Και ήγησαν στην κόμη που επορεύοντο και πλησίασαν, λέει, στην πόλη στην οποία πήγαιναν. Και αυτός προσεποιεί το πρωτέρα πορεύεστε. Και αυτός έκαμε πως προχωράει παραπέρα από εκεί που σταμάτησαν για να πάνε σπίτι τους οι μαθητές. Και παρεβιάσαν το αυτό. Έλα εδώ, του λένε, Κύριε. Εμείς τα λέγαμε, όταν λέει παρεβιάσαν το, τον εμπόδισαν. Με άλλη κουβέντα θα λέγαμε, έλα εδώ που πας, πέρασε μέσα. Τον ζόρισαν δηλαδή τον Κύριο, αυτό λέει, το παρεβιάσαν το, τον ζόρισαν να περάσει μέσα στο σπίτι των μαθητών. Λέγοντες, μείνον με θυμών. Μείνον με θυμών. Ότι προς εσπέρασε, εστί, βραδιάζει. Και κέκλικεν η ημέρα. Κέκλικεν η ημέρα σημαίνει ο ήλιος έχει γύρει, το κέκλικεν σημαίνει έγειρε ο ήλιος. Και μπαίνει, πού πας τώρα, βράδιασε. Κάσε να σε φιλοξενήσουμε. Και εισήρθε του μήνες είναι αυτής. Και μπήκε μέσα να μείνει μαζί τους. Και γένετο εν το κατακληθήνε αυτόν με ταυτόν και συνέβη όταν κάθισε να συμφάγει στο τραπέζι μαζί τους, λαβών των άρτων ευλόγησαν αυτόν. Και κλάσας και αφού το έκανε κομμάτια, επεδίδω αυτής. Αυτόν δε, σε τα κομμάτια, ευλόγησε τα κομμάτια, σε πάρτε. Διενύχθησαν οι οφθαλμοί, άνοιξαν τα μάτια. Τότε είπε, φύγε από μπροστά σκοτάδι και έλα η μέρα να δουν ποιος είναι μπροστά. Και αυτός άφαντος έγινε από αυτό. Έγινε άφαντος από αυτό. Και είπαν προς αλλήλους, είπαν μεταξύ τους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι διωδό. Είπε ένας τον άλλον, βρε, δε μας έκυγε η καρδιά στο δρόμο. Πότε, ως ελάλη ημίν εν διωδό και διήνυγε ημίν τας γραφάς. Όταν μας μιλούσε στο δρόμο και μας εξηγούσε τις γραφές, δεν μας έκαιγε η καρδιά, ουχή και ομένη ήρθε. Πού ήμασταν εμείς? Αναγία μου, Χριστέ μου. Ή βλέπετε, αυτά τα διαβάζεις σιγά σιγά κι όλα. Μεγαλείο έχουνε, μεγαλείο έχουνε. Και αναστάνονται σε αυτή τη ώρα, μπαμ, όρθιοι και οι δύο, την ίδια ώρα επέστρεψαν στο Ιερουσαλήμ. Μα μπήκε ο ήλιος. Μπήκε ο ήλιος, τα πόδια στην πλάτη και γύρισαν πίσω, αμέσως πίσω, ναι. Και έβρωνα συγκινησμένους 11, βρήκαν τους 11 μαθητές συμμαζεμένους, λέει, ναι. Και τους είχε πει, θα με περιμένετε στον Περό, λέει, ναι. Και τους συναυτής και άλλους μαζί, λέγοντας, και τους είπαν ότι γέρθει ο Κύριος όντως. Είναι αλήθεια, το όντως σημαίνει είναι αλήθεια. Είναι υπερβέβαιο το όντως ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Ηγέρθη, το ηγέρθη, τι σημαίνει στα αρχαία? Σηκώθηκε. Σηκώθηκε. Άρα
Είχε ξαπλώσει και σηκώθηκε ο κύριος. Έτσι είναι. Έγερσης, ναι. Όντως, και όφθη Σίμωνη και έκανε την παρουσία του στον Πέτρο. Και αυτοί εξηγούνται τα αιτιοδό. Και αυτοί, οι δύο, Λουκάς και Κλεόπας, αφού γύρισαν και τους ήβραλε μαζεμένους, εξηγούσαν όσα έγιναν στον δρόμο που πηγαίνανε με τον κύριο στους Εμμαούς, όπως πήγαμε και εμείς τώρα. Και ως εγνώση αυτής και ότι το καταλάβανε, εν τη κλάση του Άρτου, την ώρα που έκοψε το ψωμί και σε πάρτε το ψωμί. Έχουμε να σχολιάσουμε με βλάβια μεγάλη ορισμένα γεγονότα από εδώ. Λοιπόν, καταρχάς ότι το γεγονός της Αναστάσεως είχε συντελεστεί. Αλλά οι μαθητές δεν είχαν πιστεί. Όταν ολόκληρη διαδικασία δρόμου, σε ολόκληρη διαδικασία δρόμου, συνοδοιπορούν με τον Αναστάτα Χριστό, συνομιλούν και ούτε καν πέρασε από το λογισμό τους ότι αναστήθηκε. Αυτό μας λέει το κομμάτι. Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό μόνο του είναι δυσκίνητο. Έως ακίνητο για να διαγνώσει θεία γεγονότα. Μόνο του εντελώς. Χρειάζεται να περάσει από μέσα, όχι από το μυαλό. Από το πνεύμα πρώτα. Γιατί αυτό κάνει την αποδοχή και μετά μεταφέρει στο νου γεγονότα αποδεδειγμένα. Το πνεύμα. Αν ξεκινάει κανείς με το μυαλό για να γνωρίσει θεία πράγματα, κάνει λάθος, μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Θα μου πείτε, το μυαλό χρειάζεται και τι χρειάζεται. Χρειάζεται για τη γνώση όλων όσων μας είναι αναγκαία σε αυτή τη ζωή. Για αυτά και μόνο και πάλι δεν επαρκεί. Πολλές φορές και σε αυτά τα γεγονότα που μπορεί να εμείς να παίρνουμε αίσθηση για των αισθήσεων και της λογικής, να πέφτουν έξω. Εδώ δεν βλέπετε με τη λογική ψάχναμε. Τόση ώρα συζήτηση. Η λογική δεν μπορούσε να φτάσει να καταλάβει. Λέει και ο Άγιος Νικολάος Αβελημίνιδης σε ένα που του γράφει επιστολή και ζητάει να καταλάβει θεία γεγονότα, του λέει. Το μυαλό μόνο ό,τι βλέπει επεξεργάζεται. Ό,τι βλέπει. Αυτά τα πλησιάζει και αυτά όχι σε πλήρη γνώση. Το πνεύμα του λέει δεν βλέπεις το δικό σου, το δικό μου, το αλλού του καθενός μας. Ότι έχει τη δυνατότητα να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Δεν τον αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Έτσι δεν του γράφεται. Αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα λοιπόν, συν το θείο πνεύματι, συνοδοιπόρη και τα δύο σε οδηγούν να καταλάβεις θεία εν μέρη θεία γεγονότα. Όχι σε μεγάλο και απόλυτο βαθμό. Εν μέρη, μαζί και η λογική από πίσω. Η λογική θα πει ναι και μετά το πνεύμα θα αγκαλιάσει το γεγονός και η θεία γάλλη μαζί και θα σε βγάλω στο ξέφωτο σε εκείνο που είπε. Μα ο Κύριος να τον λέει. Στον δρόμο δεν συζητάγαμε μαζί του. Αλλά τότε δεν καταλαβαίνανε. Η συνοδοιπορία με τον Κύριο
και η συνομιλία μαζί του και η καλή αποδοχή των συζητουμένων φέρνουν οδηγούν στο αποτέλεσμα που εμείς ζητάμε. Κοιτάξτε, εδώ ο Ιερός Συγγραφέας θέλει να δείξει ότι χωρίς χειραγωγό, οδηγό δηλαδή, που να μας πιάσει από το χέρι, να μας δείξει αλήθειες γύρω από τον Χριστό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Φύση αδύνατο. Εδώ λέει, εκρατούντο η οφθαλμή αυτών, ότι το διαγνωστικό μέρος, το γνωστικό μέρος που επεξεργάζεται η όρασή μας για να κάνει τη διάγνωση ποιος είναι ο α, β, ο γ, είχε χαθεί. Εκρατήτο. Και θα πείτε το λόγο, θέλω να πει κάποιος κάτι. Γιατί εκρατούνται οι οφθαλμοί. Δεν μπορούσε αυτή εξ αρχής. Οι μαθητές. Μόλις τον είδαν και, και συνοδοιπόρησαν να το καταλάβουν. Μπορούσαν, δεν μπορούσαν. Άνετα. Αλλά λέει εκρατούντο. Καταρχάς, πριν από τη δυσκολία της διάγνωσης του προσώπου του Κυρίου, υπήρχε δυσπιστία. Μας παρουσιάζει τους μαθητάς σκυθροπούς, θλιμμένους, γιατί ο δασκαλός τους είχε σταυρωθεί. Αλλά δεν είχαν μέσα τους την πίστη ότι θα αναστενόταν, όπως το είπε. Περίμενα, όπως και εμείς ζητάμε, πώς το λέμε, εγγυήσεις, αποδείξεις για κάτι που μας λέει ο άλλος. Δώσε μου αποδείξεις, τι είναι αυτό που μου λες. Και δεν είναι οι μόνοι οι μαθητές που ήσαν δύσπιστοι. Σχεδόν όλοι ομίγυρης. Σχεδόν όλοι ομίγυρης. Αφού έρχονται μαθήτριες από το μνημείο. Έτσι ξεκίνησε το κομμάτι. Λέει, πήγαν στο μνημείο, βρήκανε αγγέλους, γύρισαν, είπαν στους μαθητές που ήταν συγκεντρωμένοι, μας λέει το κομμάτι που διαβάσαμε, αλλά όμως δεν είπανε, α, έγινε όπως το είπε ο Κύριος, σηκώθηκε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, λέει, και τρέχανε και οι δύο, λέει, στον δρόμο, για να κάνουν επιβεβαίωση σε αυτά που τους είπαν οι μαθήτρες που πήγαν πρώτες. Δεν είχαν μέσα τους αυτή την πληρότητα, ώστε να πούνε, μας το είπε ο Κύριος, να το αποδεχθούν με την αναγγελία που σκάνανε οι άλλοι, οι μαθήτρες. Αλλά πήγε, λέει, ο Πέτρος πρώτος και μετά, λέει, ο άλλος, λέει, κάτσε λίγο παράξενο, και μετά πήγε. Ο άλλος ήταν ο Άγιος που ακολουθούσε. Ήταν, επαναλαμβάνω, στο σημείο αυτό που ο Κύριος είχε πει ότι θα αναστηθεί, δύσκολη, δύσπιστοι οι μαθητές του Χριστού. Και αυτό θεία παραχώρησης. Για να δούμε οι γενναίες που έρχονται, ότι άντε εμείς μας το είπε, το αποδεχτήκαμε χωρίς καμία έρευνα. Α, και ο Θωμάς που έλειπε, όχι, 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 όχι. Άμα δεν δω και δεν βάλω το χέρι στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Μέχρι το σημείο εκρατεί το ο Πέτρος, ο Θωμάς, το σημείο ώστε μόλις έβαλε το χέρι του, τότε είπε ο Κύριος και Θεός μου. Αλλά λένε οι πατέρες ότι, και το σχολιάζει ωραία ο υμνογράφος, λέει, ποιος είδε, λέει, ο χέρι ανθρώπων να μην γέγεται από φλόγια ονοστούν, λέει, από στά του Κυρίου που εκπέμπουν φλόγα, θεϊκή φλόγα, είδε κανείς να μην φλέ, να τα κουμπάει το Θεό και να μην καίγεται.
αυτός θα κουμπίσει, λέει. Του παραχώρησε να κουμπίσει την πλευρά του και να μην καεί. Δεν είναι γεγονότα αμέσου αποδοχής, γεγονός αμέσου αποδοχής η Ανάσταση του Κυρίου. Αλλά είναι γεγονός που έγινε αποδεκτό μετά από μεγάλη έρευνα, και όχι από ένα και από δύο, αλλά από πολλούς, τις Κυριακές που πηγαίνουν στην Εκκλησία, ακούμε τα αιωθινά Ευαγγέλια, πρωί-πρωί, που μιλούν και τις εμφανίσεις του Κυρίου και την πιστικότητα των γεγονότων γύρω από την Ανάσταση. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Αναστημένος, λέει, παρουσιάζει την παραλία. Ψάλλει ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Και όταν ο Κύριος, λέει, είχαν ψήσει, λέει, και ψάρια έξω. Έτσι δεν γίνεται. Δεν το γνώρισε στην αρχή τον Κύριο ο Πέτρος, όταν έκανε, λέει, τη διάγνωση μετά από το άνοιγμα των οφθαλμών, του γνώρε τον Κύριο, τότε ο Κύριος εστί τον επενδύτην περιεζώσατο, έβαλε, λέει, το ρούχο του, ήμ γάρ γυμνός, λέει. Ήταν γυμνός, γιατί ψάρευε, γιατί ψάρευε. Επαναλαμβάνω, η Ανάσταση του Κυρίου έγινε, αλλά δεν έγινε αμέσως αποδεκτή. Μετά από επιφύλαξη, μετά από βραδύτητα, ο ανόητη και βραδύστη καρδία. Πώς ανόητη είσαστε, σας λείπει εντελώς το μυαλό, και βραδύ σημαίνει δυσκολευόσαστε να καταλάβετε τι λένε οι γραφές, ότι έπρεπε να πάθει, να αναστηθεί την τρίτη μέρα. Τόσο δυσκολία, βλέπετε, το θέμα της πίστεως δεν τσουλάει μονάχος μονάχου, με τίποτα, με τίποτα. Και αυτό σου λέει, άσε με βρε ήσυχο, έχει τη δυσκολία μέσα του, τι δυσκολεύει στη συνέχεια με τα έργα του, με το να βάζει εμπόδιο γύρω από την παραπέρα από τούτη τη ζωή, και σου λέει, εγώ δεν είδα, δεν πιστεύω, θέλω να τα δω, σου λέει. Να τα δω. Όμως με τους μαθητάς δεν είναι τα ίδια πράγματα, και οι μαθητές δεν παρουσίαζαν ίδια φαινόμενα ζωής με εκείνο των ανθρώπων που παρεμβάνουν εμπόδια. Είχαν όλη τη βάση, και γράφες είχαν διαβάσει, και στις συναγωγές πηγαίνανε, και ακούγανε Λόγω Θεού, και προσήφοντο. Προσέξτε το. Τρία χρόνια. Τα είχαν, μόνο αυτό. Και πριν από τα τρία χρόνια δεν ήταν. Το περιμένανε. Δεν ήταν έξω, ναι, δεν ήταν έξω από εκείνα τα πράγματα. Ήσαν δηλαδή καλλιεργημένοι. Αυτοί οι καλλιεργημένοι ήσαν δύσπιστοι. Δεν μιλάμε για καλλιέργητους πέρα και πέρα. Και όμως δεν πιστεύω αν δεν βάλω το χέρι μου. Και όμως αν δεν πάω στο μνημείο δεν πιστεύω. Και όμως βαδίζω μαζί με τον Κύριο στον δρόμο, συζητάω μαζί του, το πρόσωπό του είναι λαμπρό, αλλά δεν το βλέπω. Χρειάζεται να τραβήξει ο Κύριος μετά από δική μου προσπάθεια. Αυτό έγινε. Κάναν οι άνθρωποι προσπάθεια. Συνέχισαν τις ημέρες τα πάθη μαζί του. Δεν τους έβαινε και έτσι. Να ζεις μαζί του τις ημέρες των παθών και πριν, αλλά των παθών ειδικά. Τα γεγονότα αυτά, τα τεράστια που δεν τα χωράει η λογική, τα έζησαν. Θα τους άφηνε χωρίς να τους δώσει τη δυνατότητα να το δουν αναστημένο, λαμπρά, το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι δυνατόν. Το ίδιο συμβαίνει με όλους μας. Δεν μας αφήνει ο Κύριος.
Άλλοι μαθητέ του Κυρίου, συνεκρατούντο ήσαν πιασμένοι γερά και δεν άνοιγαν τα μάτια τους για να δουν τον Κύριο λόγω μιας ελαφράς δυσπιστίας. Ήταν ελαφρά δυσπιστία, όχι απιστία προς Θεού, ελαφρά δυσπιστία. Αυτό το λίγο που μπορεί να συμβαίνει σε όλοι μας, σε όλους μας το κακό, το έρει ο Κύριος με τη δική μας προσπάθεια, τη δική μας προσπάθεια. Λέγει λοιπόν ότι διενύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Είχαν μάτια και έβλεπαν όμως. Μάτια έχουν και τα όντα που βλέπουν γύρω μας. Τα πάντα, άνθρωποι, ζώα, πτηνά, έντομα, όλα έχουν μάτια. Και όραση. Αλλά δεν έχουν τηλεόραση. Τους λείπει η τηλεόραση. Όχι αυτή που βλέπουμε, οι άλλοι. Γιατί αυτή η τηλεόραση μας κάνει και βλέπουμε εδώ τα επίγεια. Υπάρχει και τηλεόραση. Είναι αρχαία λέξη αυτή, το ξέρετε. Δεν είναι η λέξη τηλεόραση ξένη. Το τηλε είναι ελληνικό. Είναι του ομήρου. Σημαίνει μακράν. Τηλε, λέει τηλέμαχος το όνομά του. Αυτός που από μακριά πολεμάει και νικάει. Και η τηλεόραση είναι, αν είναι του Κυρίου τηλεόραση, όπως είχε ο Άγιος Παΐσιος, όπως είχε ο Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, και βλέπανε, όχι μπροστά τους, ο Άγιος Πορφύριος γη και ουρανό, το ίδιο και οι άλλοι Άγιοι, αλλά μαρτυρείται για το μεγαλείο του πολύ, ο Άγιος Πορφύριος. Λοιπόν, και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εγώ έχω ασπρόμαυρη τηλεόραση, ο Άγιος Πορφύριος έχει έγχρωμη τηλεόραση. Ο ένας ανέβαζε τον άλλο παραπάνω από τον εαυτό του. Και οι μαθητές λοιπόν είδαν, τους άνοιξε τα μάτια και τους έβαλε τα μάτια για να βλέπουν μακριά τώρα. Τώρα είχαν αληθινή τηλεόραση οι μαθητές. Σηκώνονται αυτομάτως, γυρίζουν πίσω, τον είδαμε, περπατήσαμε, συζητήσαμε, φάγαμε και την ώρα που μας ευλογούσε τον άρθρο, έγινε άφοδος από τα μάτια μας. Διηγήθηκαν όλα. Έγινε μία πολλαπλή διασταύρωση του γεγονότος της Αναστάσεως του Κυρίου. Άρα, με καλή την πίστη, όλα γίνονται. Στους κακόπιστους δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν είσαι στραβόξυλο, κακόπιστος, κακοήθης, όσο και να πεις θέλω να δω για να πιστέψω, ποτέ δεν θα δεις, μόνο σε καλοπροαίρετους. Τελείωσε. Χρειάζεται όμως το ρολόι μας, το εδώ που έχουμε μέσα, το ρολογάκι που έχει βάλει ο Θεός, να ακολουθεί σιγά σιγά καλοπροαίρετα το ρυθμό των γραφών. Θα το πω άλλη μια φορά, το διάβασα σήμερα και μου έκανε εντύπωση. Γι' αυτό πώς θα ανοίξουμε τα μάτια, αν δεν διαβάσουμε κιόλα. Μεγάλη δουλειά. Και οι γραφές είναι αυτές που τα έχουν δημιουργήσει όλα, αλλά ο Κύριος έχει δώσει και εκείνους που τα απλοποιούν. Χρειάζεται προσοχή. Να γνωρίζουμε ότι δεν έχετε προβάδισμα η λογική. Η λογική απλώς γνωρίζει. Το προβάδισμα το έχει η καλή βούληση. Άκουσες κάτι καλό, κάν το αποδεκτό. Μην βάζεις το ανόητη και βλαδί στην καρδία. Μην είσαι βραδύ στο λογισμό, στο καλό. Μαθητές είχαν βραδύτε ακριβώς εκεί, στο σημείο αυτό. Λέει, είσαστε ανόητοι, του μη ιδέρετας γραφάς. Μα τόσο χρόνια διαβάζετε, δεν τα καταλαβαίνετε. Ξέρετε, να πούμε και αυτό πάλι.
Αν δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή αιρετική, άλλο πράγμα. Και ειδικά ορισμένα κομμάτια. Από τη τηλεόραση, το μικρό μηχανηματάκι, το τάμπλετ, είχε έναν αιρετικό χιλιαστή, μετανοημένο, που έλεγε, έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι πόσες φορές, την Αγία Γραφή. Μέχρι τη σημείο του μάθω να παίξω. Φοβερό πράγμα, λέει. Την ημέρα δεν ξέρω πόσες φορές με βάζανε και τη διάβαζα. Όταν βάζει ο διάβολος για να κάνει κακό, κάθεται και τη διαβάζουμε. Δύσκολο είναι σε εμάς να διαβάζουμε γραφή για να ανοίξουμε τα μάτια μας. Του γνώνε τα γραφάς για να γνωρίζουμε τις γραφές. Ο Κύριος έκανε Ανάσταση και κάνει Ανάσταση σε εκείνους που με καλή προαίρεση έχουν ανοιχτά την πόρτα της ψυχής και περνάει και συνομιλεί και συντρώγει ο Κύριος. Κάτσε Κύριε, κάτσε, έλα εδώ να μείνεις μαζί μας αυτό το βράδυ, η μέρα πέρασε, του είπανε. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Όχι μία, είπα στην αρχή που ξεκίνησα, ότι η συνήθεια μας αφαιρεί την όδος αξία από τα γεγονότα, αν δεν προσέξουμε. Αν δεν προσέξουμε. Κάνουμε προσευχή. Χρειάζεται προσοχή. Να προσέχουμε στην προσευχή. Αλλιώς η προσευχή είναι μια συνήθεια. Ο Κύριος εντός ημών εσύ. Κάνει Ανάσταση μαζί μας. Θα πω και θα τελειώσω. Με συνοδοιπόρο. Με συνδετημόνα. Με τον Κύριο στο ίδιο τραπέζι. Αυτός που τρώει σε ένα τραπέζι λέγεται συνδετημόνας. Με συνδετημόνα μαζί μας στον Κύριο η ζωή μας είναι, η ζωή μας είναι ζωή Χριστού. Και στο τραπέζι που ο Κύριος είναι μαζί μας, σε εμάς εσωτερικά γίνεται μία ανανέωση, αλλά ακατάληπτη συνόηση. Ανανέωση, ακατάληπτη στη δική μας νόηση. Εσωτερικά γίνεται αυτό. Το λέει ο Δαβίδ ο προφήτης. Ανακαινιστήσετε όσα αετού είναι ότι σου. Θα σας το εξηγήσω. Ο αετός όταν γερνάει και αισθάνεται το τέλος του, πάει λέει στο βράχο, τρίβει τη μούρη του και δει μια παράταση ανανεωμένος στη ζωή του. Δεν φεύγει από τη ζωή. Άρχισε και το διάβασα και σε εγκυκλοπαίδια μέσα και στον Αγιορείτη. Αυτό το ανακαινιστήσετε ως αετού είναι ό,τι σημαίνει ότι μαζί με τον Κύριο και με τα μάτια ανοιχτά, αφού εμείς του το ζητάμε, ανακαινίζεται, ανακαινιστήσεται η νεότη σου. Εγώ είμαι γέρος και μου λέει η Γραφή ότι η νιώτη μου, ποια νιώτη μου αφού είμαι γέρος, είναι εκτός πραγματικότητας η Γραφή. Γιατί ό,τι διαβάζουμε τη Γραφή, και ο Νικολάκης, και ο άλλος παραπέρα, και ο άλλος, και εγώ είμαι, και εσύ που είσαι παραπέρα, που είμαι, και εγώ παραπέρα, κατά πάσα. Λέει, για όσο το λέει, ανακαινιστήσετε. Δηλαδή, εάν ζει ο Κύριος μέσα σου, θα ανακαινίζεται, θα γίνεται καινούρια η νεότηση της ψυχής σου, δεν γερνάει η ψυχή. Συνεχώς θα γίνεται όλο ένα και νεότερη η ψυχή σου, λέει. Αυτό λέει το σώμα και αυτό θα πάει κάτω και αυτό θα σηκωθεί, αλλά θα είναι νέο και αυτό. Γιατί λέει, μας πληροφορούν τα Ιερά Βιβλία ότι αφού αναστήθηκε ο Κύριος, θα αναστηθούμε κι εμείς. Εάν δεν είχε αναστηθεί ο Κύριος, τότε η πίστη μας θα ήτανε ματαία η πίστη ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ματαία, άδικα πιστεύουμε, χωρίς να υπάρχει και δική μας Ανάσταση.
λέει, και να έχουμε και το όνομα μας. Άγομεν, ο φίλος ημών Λάζαρος και κοίμηται. Πάμε, λέει, ο Λάζαρος, λέει, έχει κοιμηθεί. Ή να αναστήσουμε αυτόν, λέει, να τον σηκώσουμε. Και λέει πάλι ο Αποστόλος Παύλος ότι πρέπει να είναι πολύ ανόητος ο άνθρωπος, ώστε ενώ βλέπει να σπέρνει το σπόρο του σταριού και να σαπίζει, και αυτό από το σάπιο να βγαίνει το καινούριο, το ολοκέντρουγιο, όχι μόνο του σταριού, και των λουλουδιών. Τα πάντα. Να σαπίζουν σαν σπόροι και να, από εκεί να βγαίνει το καινούριο που να λες, ω ωραία άνοιξη, αυτό που λέει και το τροπάριο, σήμερα εάρ μυρίζει, σήμερα μυρίζει άνοιξη. Αν λοιπόν σε αυτά που ούτε λογική έχουν, ούτε κάτι παραπέρα από αυτό που βλέπουμε, ο Θεός έχει δώσει τόση ομορφιά, τόση απαντοχή, τόση ανανέωση σε εμάς που μας έκαμε εικόνες Του, λογικές, πνευματικές, και πορευόμαστε για να πάμε στην αγκαλιά του Κυρίου. Δεν πρέπει να έχει δείξει άπειρο ενδιαφέρον για την παραπέρα αιώνια πορεία μας. Χριστός Ανέστη και πλευρών, θανάσου, θάνατο, παντή σας και τη δική μας ζωή, χαρισάμενος. Κάτι άλλο, τι ώρα είναι? Και 20. Εντάξει, αρκετά είπαμε. Λοιπόν, θα κάνουμε το σταυρό μας και Παναγιώτη, σε θέλω λίγο μετά. Ναι. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη και πλευρών, θανάσου, θάνατο, παντή σας και τη δική μας ζωή, χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη και πλευρών, θανάτου, θάνατο, παντή σας και της ευχής μας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη και πλευρών, θανάτου, θάνατο, παντή σας και της ευχής μας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη και πλευρών, θανάτου, θάνατο, παντή σας Ανέστη, η Ανάσταση του Κύριου. Δεν είπα, αυτό το συνόλαιο αυτό μιλάμε.